Τι φαγόσιμο. Είσαι καλά? Εμείς έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση στον αθλητισμό σαν περιφέρεια Θεσσαλίας. Προερχόμαστε και από τον αθλητισμό ούτως ή άλλως. Θεωρούμε ότι είναι πηγή ζωής, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φροντίζουμε. Πρέπει να το φροντίζουμε να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για τη συμμετοχή, να προσπαθούμε για την νίκη, να διαχειριζόμαστε την ήττα. Όλα αυτά σφυριλατούν χαρακτήρες που είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούν σε αυτές τις δυσκολίες της ζωής της σημερινές, που είναι πάρα πολύ μεγάλες. Καλούμε τους τρεις πρώτους για την απονομή. Γάζος Δημήτριος, Όμιλος Αρθαδρόμων Γενικών, Παπαγγελίου Βασίλη, Σύλλογος Μαράτου. Θέλω και ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ καλή οργάνωση του αγώνα και κυρίως τον Κώστα τον Κυριαζή που αποτελεί την ψυχή αυτών των αγώνων. Συμπρομήσω να ευχαριστήσουμε που έρχονται κάθε χρόνο. Αυτό θέλω. Τα βάση της καρδιάς μου. Αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Σας καλωσορίσουμε και στην Κερασιά, στο τέλος του 15ου Μαραθώνιου Αγώνα Δρόμου μεταξύ του Ριζουμίλου και της Κερασιάς. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί αυτός ο αγώνας έχει γίνει πλέον θεσμός για την περιοχή μας. Κάθε χρόνο έχουμε ολοένα και περισσότερες συμμετοχές. Φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Στη διαδρομή αυτή έχουν επιλεγεί τα δύο χωριά, τα μαρτυρικά, το Ριζόμυλο και η Κερασιά, ως ένδειξη τιμής προς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για μας για την ελευθερία. Πρώτος είναι ο Νάτσιας ο Ηλίας, δεύτερος ο Αντρούτσος ο Δημήτρης και τρίτος ο Κώτης ο Νικόλαος. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους δρομείς, γυναίκες και άντρες που έλαβαν μέρος στο σημερινό ημαραθώνιο και τερμάτισαν επιτυχώς. Επίσης θα ήταν παράληψη να μην συγχαρούμε τη διοργανώτρια αρχή και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Σύλλογου Δρομέων Υγείας Βόλου, το φίλο και συναθλητή τον Κώστα τον Κυριαζή, για την άψοχη και άριστη διοργάνωση και εκτέλεση του αγώνα. Η Ομοσπονδία είναι παρούσα, παρευρίσκεται σε όλους τους αγώνες που εκτελούν οι σύλλογοι και θα ήθελα να πω ότι ο σημερινός αγώνας είναι όντως ένας αγώνας κλασικός, λαϊκός, μαζικός αθλητισμός.
είναι, τα έχει ας πούμε όλα τα χαρακτηριστικά και έτσι πρέπει να είναι οι αγώνες και να γίνονται ας πούμε αφελοκερδός και όχι με τη συμμετοχή ας πούμε των δρομέων. Ειδικά ο σημερινός αγώνας είναι οι αγώνες τους οποίους ονειρεύεται να κάνει η Ομοσπονδία. Δεν έχουμε θέμα. Κύριε Κατσουγιάννη, άντε να βγω. 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 Άντε να βγ